Ξεκινήσαμε 11 Μαΐου επανεκκίνηση του λιανεμπορίου. Οι πρώτες εντυπώσεις, η πρώτη μέρα μάλλον ξεκίνησε δειλά, θα μπορούσα να πω. Τρίτη, Τετάρτη σιγά σιγά βελτιώνεται η κατάσταση. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Ελπίζουμε οι συμπολίτες μας να προτιμήσουν τα καταστήματα της πόλης, γιατί σίγουρα είναι αυτό το οποίο θα μπορέσει να διατηρήσει και τα καταστήματα ανοιχτά και το προσωπικό των καταστημάτων. Ελπίζουμε, ανοίγοντας και η εστίαση, να δυναμώσει περισσότερο η αγορά για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και με την βοήθεια του κράτους, δίνοντάς μας κάποια χαμηλότερα ή ατοκαδάνια για να μπορέσουν κάποιοι συνάδελφοι που δεν έχουν τη δυνατότητα να ξαναξεκινήσουν, να μπορέσουν να μπουν και αυτοί σε κάποια σειρά. Καταρχήν εύχομαι υγεία και σε όλο τον κόσμο, γιατί αυτό προέχει αυτή τη στιγμή στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Όσον αφορά το άνοιγμα των καταστημάτων, ευτυχώς δεν υπήρχαν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα από θέμα συνεννόησης μεταξύ καταστηματαρχών και καταναλωτών, και μπορώ να πω ότι ίσως και οι καταναλωτές δείχνουν μια επιοίκεια και μια πολύ πολιτισμένη συμπεριφορά. Από εκεί και πέρα τα καταστήματα χρειάζονται βοήθεια. Οι δύο μήνες κλεισίματος ήταν καταστροφή για μας και χρειαζόμαστε πάρα πολύ βοήθεια, ειδικά από το κράτος και από τις τράπεζες, έτσι ώστε να μας βοηθήσουν, να μας δώσουν κάποια δάνεια, έτσι ώστε να ορθοποδήσουμε. Ευχόμαστε από εδώ και πέρα όλα να κυλήσουν ομαλά, έτσι ώστε να ενταχθούμε πάλι στις πρωτόγνωρες αυτές τις συνθήκες που ζούμε. Πάλι εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και όλα να πάνε καλά. Ήδη από Δευτέρα ξεκίνησε λίγο η κίνηση. Βγήκε ο κόσμος δειλά-δειλά. Οι ανάγκες δεν έχουν σταματήσει, πιστεύω. Τώρα θα δούμε πώς θα κινηθεί. Η μέρα σας, η κατάσταση στην Αρτιοπία ήταν δύσκολη. Παρόλο που είχαμε πρώτες ύλες και δεν μας έλειψε κάτι από τις πρώτες ύλες, ο κόσμος φοβήθηκε, δεν βγήκε καθόλου έξω. Είχαμε μεγάλη φθορά, πετάξαμε πολλά πράγματα με πολύ μικρή κατανάλωση σε όλα και προσπαθήσαμε να τα φέρουμε βόλτα στο να καλύψουμε τις ανάγκες που δημιουργούνται καθημερινά. Ο κλάδος μας έχει βγει σε προστασία, έχει μπει σε, το ΚΑΔ είναι σε μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού. Πήραμε τα 800 ευρώ όλες οι επιχειρήσεις που οι αρτοποιοί που πήγησαν λόγω τζίρου. Το προσωπικό είχε βγει σε αναστολή, τώρα γύρισαν πίσω περισσότεροι. Και εξαιρέσει είναι κάποια μαγαζιά τα οποία ήταν κοντά σε σούπερ μάρκετ, κοντά σε εξόδους πόλης, που αυτοί ίσως πήγαν λίγο καλύτερα από μένα που είμαι στο κέντρο και υπήρχε παντελής έλλειψη καταναλωτών. Όλα αυτά είναι εις βάρος του αρτοπίου, ζει με τους καταναλωτές. Ο καταναλωτές είναι ο πνεύμονας και το οξυγόνο του αρτοπίου. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να στηριώσουμε στα πόδια μας, να πιάσουμε το νήμα που τα αφήσαμε στις 15 Μαρτίου και να επανέλθουμε στην κανονικότητά μας. Πιστεύουμε και ελπίζουμε, παρόλο που θα είναι πολύ διαφορετική, να βρούμε κάποια άκρη. Ευχαριστώ πολύ. Τις ημέρες που ξεκίνησε η καραντίνα, παρουσίασε μια ανάπτυξη. Τόσο το φάρμακο είχε στο συμπλήρωμα διατροφής στην κατηγορία του νοσοποιητικού. Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες του φαρμακείου ήταν πτωτικές. Αυτό που κράτησε την αγορά τη δική μας τουλάχιστον ήταν το φάρμακο, οι μάσκες και τα αντισηπτικά σαν κατηγορίες. Και τα συμπληρώματα τα οποία ήταν σχετικά με το νοσοποιητικό αυτά. Λέω μετά, αργότερα, όταν τον Απρίλιο δηλαδή, που ήταν ακόμα πιο βαθιά το μεγάλο ο φόβος, που ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την κοινωνία μας. Υπήρχε ο φόβος, το φαρμακείο πέρασε, μπορώ να πω, και λίγο δύσκολα. Η κατανάλωση έπεσε. Αλλά εντάξει, τώρα είμαστε μια χαρά. Τώρα ξεκίνησε η αγορά, πάντα υπάρχει το φόβος, πάντα υπάρχει μια... καλό είναι μερικές φορές να υπάρχει το φόβος, αλλά έχει τόσο βόση, έχει πέρματρα, αλλά θα είναι μια χαρά. Πάει καλά. Πολλοί κόσμος ξεκίνησε το τελευταίο
Σαββατοκύριακο πριν τη λήξη της καραντίνας με τα SMS. Τότε ξεκίνησε πάλι πιο έντονη η κίνηση, με αποκορύφωμα τώρα τη Δευτέρα που άνοιξαν και τα υπόλοιπα καταστήματα. Είναι καλά, η καλή κίνηση, βλέπουμε τον κόσμο, αρχίζει ξανά από πάλι τις, μια, την παλιά ζωή που είχε βέβαια διαφορετικά, πολύ διαφορετικά, υπάρχει πάντα όπως πάντα οι αποστάσεις, πάντα οι μάσκες, καλό είναι να έχουν πάλι, αλλά σιγά σιγά όμως βρίσκει την ηρεμία του και μπαίνει. Ανοίγεται μια πάλι νέα ζωή για τα πάντα, έτσι, νέες συνθήκες.